Η κατάσταση στο μηχανολογικό Μυρών έφτασε στο προχώρητο, λόγω σημαντικής υποστελέχωσής του. Τι διαπιστώσαμε? Δυστυχώς κλειστά. Λόγω άδειας του προσωπικού, αναρωτικής, ούτε ταξινόμηση μπορεί να γίνει, ούτε μεταβίβαση, ούτε κατάθεση πινακίδων. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ. Το θέμα του μηχανολογικού είναι πολύ τραγικό. Εμείς είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε έξοδα και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι πελάτες να μην τους κοροϊδεύουμε εμείς. Έχουν βαλτώσει, ναι, ναι. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, λειτουργεί μόνο το πρωτόκολλο. Ήρθαμε στο μηχανολογικό Μυρών και όπως βλέπετε δεν υπάρχει υπάλληλος και λόγω της υποστελέχωσης και λόγω των αδειών. Και εδώ δουλεύει η μοναδική υπάλληλος με απόσπαση από το Δήμο Φεστού, η οποία βεβαίως θα φύγει από Φεβρουάριο. Τι θα γίνει, ρωτούν οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή στο μηχανολογικό Μυρών υπάρχει ο προϊστάμενος, ο οποίος έχει το ρόλο και του εξεταστή οδήγησης. Άλλος ένας κύριος ο οποίος είναι μόνιμο προσωπικό και μία κυρία στο πρωτόκολλο και αυτή μόνιμο προσωπικό. Το μηχανολογικό Μυρών τις τελευταίες 10 μέρες υπολειτουργεί σε σημείο που να είναι ανοιχτό μόνο το πρωτόκολλο. Είχαμε το πρόβλημα που είχαμε σαν σχολές όλο το προηγούμενο διάστημα που δεν κάναμε εξετάσεις. Τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα που πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Συν τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μεταβιβάσεις, ταξινομήσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δεν είναι δυνατόν το μηχανολογικό να κλείσει. Δεν είναι δυνατόν αυτό το μηχανολογικό να κλείσει. Εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Διαμαρτύρεται συνέχεια, κάθε μέρα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θεωρούμε όμως ότι θα βρεθεί λύση. Αυτή τη στιγμή περνούμε δύσκολα. Έχουμε βρει και ένα μηχανολόγο το οποίο το κουβεντιάζουμε να κατέβει εδώ πέρα. Από την περιφέρεια είναι ανοιχτή να κατέβει ένας μηχανολόγος ο οποίος θέλει να κατέβει εδώ από άλλο Δήμο. Όπως τονίζουν δημότες και επαγγελματίες, η κατάσταση επιδεινώθηκε τον τελευταίο χρόνο και λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο να τρέξουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυτή τη στιγμή έχω πουλήσει σε ελαιουργείο στις Μοίρες αυτοκίνητα 3 κομμάτια, τα οποία εδώ και ένα μήνα δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάρει πινακίδες και είναι σε απογοήτευση. Ένα μήνα. Έχει πάρει άνθρωπος αυτοκίνητο και άδεια από την Αθήνα και να έρθει να μαζέψει τις ελιές του και αναγκάστηκε και έδωσε τις ελιές του σε συνεργείο να τις μαζέψουν διότι δεν μπορούσε να πάρει πινακίδες. Συνέπεια η αγανάκτηση δημοτών και επαγγελματιών να χτυπά κόκκινο. Η μόνιμη επιδίωξή μας είναι να γίνουν επιτέλους προσλήψεις ώστε να στελεχωθεί ξανά το μηχανολογικό Μυρών. Οι προσλήψεις θα πρέπει να διαταχθούν από κεντρικό επίπεδο. Είναι θέμα κυβερνήσεως. Λύση στο πρόβλημα επιχειρεί να δώσει η Δημοτική Αρχή Φεστού με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Φασομητάκη να δηλώνει. Ο κ. Φαλογιάννης είναι ανοιχτός, θέλει να βοηθήσει. Μελετούμε τώρα το νομικό κομμάτι της πρότασης αυτής, να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε, να πάρουμε 8 μήνα ανθρώπους, δηλαδή με 8 μήνες σύμβαση, οι οποίοι θα έχουν όπως δικαίωμα υπογραφής. Εκεί υπάρχει έτσι με το νομικό κομμάτι κάποιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε. Θεωρώ ότι θα το ξεπεράσουμε. Καλό είναι σε ό,τι προσλήψεις γίνουν να υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας. Γιατί, εάν φέρουμε ένα υπάλληλο, ο οποίος είναι από τη Δράμα και τον εφέρουμε εδώ 2 μήνες και τον ξαναπάμε στη Δράμα ύστερα μέσω της κινητικότητας, πάλι θα πέσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα.